Γεια σε όλους! Ιταλική παρτίδα σας έχω για σήμερα, αλλά πριν την δούμε, πάμε στα σκεκιστικά μας νέα. Το τρίτο Grand Prix τουρνουά του 2022 τελείωσε με νικητή τον Wesley Shaw, ο οποίος έφωσε δυνατή μάχη ενάντια στο Hikaru Nakamura, όπου επικράτησε στα tie breaks με 1,5 μισό μετά από 2 ισοπαλίες στον τελικό. Παρ' όλα αυτά, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει και από το Facebook αλλά και από το YouTube Community, τα οποία πρέπει να βλέπετε και να αφήνετε για κανένα σχόλιο αν επιθυμείτε, οι προκριφέντες των τουρνουά αυτών για το πρωτάθλημα των διεκδικητών είναι ο Hikaru Nakamura και ο Richard Rapport. Βλέπουμε και αναλυτικά τα αποτελέσματα και από τα τρία Grand Prix τουρνουά στην παρακάτω εικόνα. Πάμε τώρα στην παρτίδα μας, η οποία είναι ανάμεσα στον δικό μας ισχυρό Έλληνα GM, Στέλιο Χαλκιά, και τον νεαρό 15χρονο ταλαντούχο σκεκιστή από τη Βουλγαρία, CM Kanov ή Kanov, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Νικολά. Η παρτίδα είναι από τον έκτο γύρο του ατομικού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που πραγματοποιείται στην Σλοβενία. Για να μην πω περισσότερα, νομίζω πως και ο τίτλος του βίντεο σας καθοδηγεί και βοηθάει ήδη αρκετά. Οπότε τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπουμε στην παρτίδα μας, ο Στέλιος Χαλκιάς έχει τα μαύρα. Η παρτίδα ξεκινάει με ε4, ε5, ύπος ζ3, ύπος γ6, αξιωματικός γ4, ύπος ζ6, δ3 και αξιωματικός γ5. Έχουμε μια κλασική ιταλική παρτίδα, όπως σας υποσχέθηκα, τζόκο πιανίσιμο, όπως λένε και στα ιταλικά. Το άνοιγμα αυτό μπορεί να προκύψει βέβαια και με μια διαφορετική σειρά κινήσεων και πρόκειται για ένα ήσυχο άνοιγμα, όπου θα δούμε ότι έχει πάρα πολλές στρατηγικές ιδέες επίθεσης και για τις δύο πλευρές. Συνεχίζουμε με μικρό ροκέ για τον λευκό, δέλτα 6 για τον μαύρο. Εδώ πέρα ξέχασα να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο άνοιγμα το προτείνω πάρα πολλές φορές και στους δικούς μου αρχάριους μαθητές να το παίζουν, και πιο συγκεκριμένα σε αυτές τις κινήσεις, αντί για δέλτα 6, προτείνω μια άλλη κίνηση, όπως είναι η κίνηση θήτα 6. Γενικά βρίσκω πάρα πολύ ενοχλητικό, ειδικά για τους αρχάριους, να αντιμετωπίζουν ενοχλητικά καρφώματα. Οπότε για να μην έχετε να αντιμετωπίσετε ενοχλητικά καρφώματα, παίξτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε την κίνηση θήτα 6, για να μην επιτρέψετε στον αντίπαλο να τοποθετήσει ποτέ τον αξιωματικό στο ήττα 5. Δέλτα 6, παρόλα αυτά, όπως ανέφερα, παίζει ο μαύρος στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Έχουμε γάμα 3, μικρό ροκέ για τον μαύρο, θήτα 3 τώρα, δεν επιτρέπει τον αξιωματικό να πάει στο ήττα 5, στο ήττα 4, συγγνώμη, και το ίδιο φυσικά κάνει και ο μαύρος με την κίνηση θήτα 6, όπου δεν επιτρέπει πάλι τον αξιωματικό να πάει στο ήττα 5. Πύρκος ε1, σταθερή κίνηση, δίνει έξτρα προστασία στο πιόνι, με σκοπό κάποια στιγμή να μπορεί να παίξει το απελευθερωτικό βέλτα 4. Εδώ πέρα έχει κάποιες επιλογές ο μαύρος, μπορεί να παίξει αξιωματικός ε6, μπορεί να παίξει α6 για β5, μπορεί να παίξει α5 με τη μία, και όντως επιλέγει και παίζει το τρίτο α5 με τη μία. Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ξαναδοκιμαστεί, έχουν ξαναπαιχτεί. α4 έχουμε από τον λευκό και τώρα αξιωματικός ε6. Δεν τον ενοχλεί να φάει καθόλου, θα παχάει πίσω με το πιόνι και παρόλο που θα έχουμε διπλωμένα πιόνια δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι θα παιχτεί κάποια στιγμή το β5 για να ξεδιπλώσουν. Ύπος β2, αυτός ο ύπος πολλές φορές μπορεί να θέλει να κάνει κάποιες διαβρωμές και να καταλήξει σε άλλο τετράγωνο, ή αυτή τη στιγμή προστατεύει και τον αξιωματικό, οπότε σε περίπτωση ανταλλαγής, δηλαδή σε αξιωματικό σκόβι, κόβει με ύπο με τη μία και βρίσκεται ήδη σε ένα καλύτερο τετράγωνο. Έχουμε αξιωματικός α7 από τον μαύρο, μια κίνηση αναμονής παύλα προφύλαξης ενάντια σε κινήσεις β4 και β4 που κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν, ή και στο μέλλον ανάμεσα και στη κίνηση αξιωματικός ε3 που θα δούμε ότι ήρθε κιόλας κάποια στιγμή. Αξιωματικός κόβει ε6 έχουμε από τον λευκό, ζήτα κόβει ε6 και πάρα πολύ σωστά ύπος γ4. Όλες πολύ λογικές κινήσεις και από τους δύο παίχτες μέχρι στιγμής, και το σχέδιο τώρα του μαύρου είναι να επανατοποθετήσει τον μαύρο ύπο σε ένα διαφορετικό, σε ένα καλύτερο τετράγωνο. Πιο συγκεκριμένα στο τετράγωνο ζ4. Οπότε παίζει την κίνηση ύπος θήτα 5 για να κάνει τη συγκεκριμένη μανούβρα που μόλις έδειξε. Αξιωματικός ε3 ακολουθεί από τον λευκό. Ύπος ζ4, εννοείται δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ανταλλαγή αυτή ο μαύρος. Αξιωματικός κόβει α7. Πύργος κόβει α7 πάρα πολύ σωστά. Πύργος ε3, εξακολουθούμε να είμαστε θεωρία και να ξαναέχει παιχτεί αυτή η θέση.
Βασίλισσα Z7, Βασιλιάς Φ2 και εδώ πέρα στην κίνηση 16 φτάσαμε στο σημείο επιτέλους όπου το Masters Database έχει μία ακόμη παρτίδα μόλις, όπου η κίνηση που παίζεται εδώ για τον μαύρο είναι η κίνηση Ι5 και μετά από πολύ λίγες κινήσεις η παρτίδα καταλήγει σε ισοπαλία. Όμως εδώ ο Στέλιος Χαλκιάς αποφασίζει και αλλάζει την κίνηση. Δεν παίζει Ι5, αλλά παίζει την κίνηση πύργος από το Α7 πίσω στο Α8. Και εδώ πέρα έχουμε πλέον μία ολοκέντρια παρτίδα στην κίνηση 16. Βασίλισσα Ζ1, λογικές κινήσεις άμυνας και έξτρα προφύλαξης που μπορεί να χρειαστούν σε διάφορες επιθέσεις που θα σχεδιάσει ο μαύρος. Πύργος Ζ7. Δείτε πόσο απλή κίνηση, πόσο κομψή κίνηση είναι. Πύργος Ζ7. Ενώ έχει και άλλες πολλές ιδέες που θα μπορούσε να παίξει, απλά πύργος Ζ7 τι πάει να κάνει, να τριπλώσει τα κομμάτια στην Ζ κολόνα. Γι' αυτό πάει και τον πύργο πίσω, έτσι ώστε να έρθει στο τετράγωνο Ζ8. Πύργος Δ1, ο λευκός, ετοιμάζει από πολύ νωρίτερα όπως έχουμε ξαναπεί και συνεχίζει να το ετοιμάζει και να το δυναμώνει για να παίξει το Δ4 ίσως κάποια στιγμή. Πύργος ΑΖ8, όπως είπα, μικρά απλά σχέδια πραγματοποιούνται σε κάθε κίνηση του μαύρου. Σιγά σιγά παίρνει τον χώρο του και εκτελεί στρατηγικά σχέδια. Πύργος Δ2 έχουμε για τον λευκό. Βασίλισσα Ι6, όπου είναι μια πολύ καλή κίνηση που βελτιώνει τη θέση και ταυτόχρονα έχει διάφορες απειλές επίθεσης. Όπως να φάει το πιόνι για παράδειγμα, αν ας πούμε ο μαύρος παίξει κάτι τέτοιο, μπορεί να γίνει αυτή εδώ η βαριάντα. Και σίγουρα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο μαύρος. Ας επιστρέψουμε όμως πίσω στη θέση. Για να μην γίνει κάτι τέτοιο, ο λευκός αποφασίζει και παίζει ύπος Ι1. Στο ύπος Ι1 έχουμε Δ5, απειλή πιόνι και ύπο. Εννοείται κάποια τέτοια ανταλλαγή πιονιών δεν τον ενοχλεί καθόλου μα καθόλου τον μαύρο, αφού θέλει να ξεδιπλώσει τα πιόνια. Είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα πεζότανε το Δ5 μετά τις ανταλλαγές των λευκοτετράγωνων αξιωματικών. Και εδώ έρχεται η πρώτη ανακρίβεια για τον λευκό, όχι απαραίτητα σοβαρά λάθος κίνηση, απλά ανακρίβεια. Παίζεται η κίνηση ύπος Α3, όπου ο ύπος του βγαίνει τελείως εκτός παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Τώρα, η καλύτερη κίνηση εδώ για τον λευκό θα ήταν μια κίνηση όπως αυτή, πύργος Ι3, και η βαριάτα σύμφωνα πάντα με τον υπολογιστή θα μπορούσε να συνεχιστεί κάπως έτσι. Θα την προχωρήσω λίγες κινήσεις για να δούμε πώς θα κατέληγε. Και εδώ πέρα θα υπήρχε μια σχετική ισότητα και για τις δύο πλευρές. Ας επιστρέψουμε όμως στη βαριάντα μας και τι έγινε στην παρτίδα. Είπαμε παίχτηκε η κίνηση ύπος Α3, μία μικρή ανακρίβεια. Πύργος Δ7 από τον μαύρο, με προφανές σχέδιο να σπρώξει το πιόνι στο Δ4. Και εδώ πέρα υπάρχει κάτι που σας έχω πει ότι συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, παιδιά, στο σκάκι. Πόσες φορές σας έχω πει ότι όταν κάνουμε ένα μικρό λάθος ή ένα λάθος γενικά στο σκάκι, συνήθως ακολουθεί άλλο ένα. Συνήθως, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς, αλλά είναι ψυχολογία κατά κύριο λόγο. Όταν κάνουμε ένα λάθος στο σκάκι, αντί να πάρουμε μια καλή ανάσα, να το διορθώσουμε για να συνεχίσουμε πιο δυναμικά, κάνουμε άλλο ένα λάθος στο καπάκι. Και όντως εδώ έρχεται η κίνηση από τον λευκό ύπος Ζ3, η οποία κίνηση είναι δύο ερωτηματικά και ξαφνικά πάει η θέση από το 0 στο πλην 4 και τώρα ξαφνικά ο λευκός χάνει. Πάμε να δούμε και πώς χάνει, αρκεί να παίξει σωστά ο μαύρος. Δ4. Το Δ4 το οποίο ετοιμαζόταν πλέον είναι ακόμη πιο δυνατό. Διώχνει πρώτα τον πύργο από την τρίτη γραμμή για να μπορέσει να εκτελέσει σχέδια με φυσίες που έχω αναφέρει ήδη. Σημαντικό ότι αν φάει εδώ πέρα, τρώει πίσω ο μαύρος, έχει ξεδιπλώσει τα πιόνια, είναι ακόμα πιο ισχυρός. Οπότε δεν τρώει, απλά παίζει πύργος ε1. Ο υπολογιστής, να φανταστείτε, προτείνει πύργος ε3, ε2, να δώσει τη διαφορά με τη μία, ότι είναι καλύτερο για τη θέση του. Πύργος ε1 παίζεται λοιπόν, έρχεται το ύπος επί φ3, πρώτη φυσία, μπαμ, φυσία ύπου, προσωρινή φυσία ύπου πάντα, αποφασίζει να φάει με βασιλιά, αν έτρωγε με πιόνι, πάλι τρως τον ύπο στο ζ3, τρώει με βασιλιά και εδώ πέρα έρχεται η δεύτερη φυσία. Πύργος επί ζ3, κόβει και αυτόν τον ύπο, τρώει και πώς θα πάρουμε πίσω το υλικό μας. Βασίλισσα Φ5 ρουά,
βασιλιάς στα 2, βασίλισσα ή τα 5 ροά, βασιλιάς φύτα 1, βασίλισσα επί δέλτα 2. Και ήδη η παρτίδα στην πραγματικότητα έχει κρυφεί. Και όχι μόνο επειδή ο μαύρος κερδίζει σε υλικό ένα πιόνι, αλλά επειδή ο βασιλιάς του μαύρου είναι πάρα πολύ κακός και τα κομμάτια του μαύρου, ο βασιλιάς του λευκού, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ κακός και τα κομμάτια του μαύρου και η θέση του είναι πολύ καλύτερη. Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής στην παρτίδα? Πόσο εύκολο έχει φανεί? Καταρχάς, ο μαύρος δεν έχει κάνει κανένα λάθος ακόμη και όπως θα δούμε μέχρι το τέλος της παρτίδας δεν κάνει κανένα απολύτως λάθος. Ο λευκός έκανε μόνο ένα σοβαρό λάθος και το εκμεταλλεύτηκε ο μαύρος με τη μία. Ύπος γάμα 4, συνεχίζει την παρτίδα ο λευκός, απειλεί τη βασίλισσα. Βασίλισσα ζήτα 4 και από εδώ μέχρι το τέλος της παρτίδας, για τις υπόλοιπες 12-13 κινήσεις, ο Στέλιος Χαλκιάς πραγματικά απλά συνεχίζει και παίζει σαν υπολογιστής τις καλύτερες κινήσεις. Είτε νούμερο 1 είτε νούμερο 2 προτινόμενη κίνηση και το κάνει να φαίνεται πραγματικά τόσο εύκολο, ενώ ο αντίπαλός του προσπαθεί κάπως να του δημιουργήσει κάποια προβλήματα πρακτικά. Πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει. Βασίλισσα φύτα 3. Απειλεί το πιόνι, λέει δεν με νοιάζει. Τρώω ένα πιόνι και θα πάρω το δέλτα 3. Όντως τρώει πίσω στο εψιλον 6 και απειλεί και τον βασιλιά, είναι και ρουά εννοείται. Βασιλιάς φύτα 8 και το βασίλισσα ζήτα 7 θα ήταν εξίσου καλό να αναφέρουμε. Βασιλιάς γάμα 8. Απειλεί πάλι τον βασιλιά ρωά, βασιλιάς φύτα 7. Βασίλισσα ζήτα 5, προτείνει ανταλλαγή βασίλισσας, μήπως καταφέρει να ηρεμήσει το παιχνίδι ο λευκός. Ανταλλαγή βασίλισσας, πύργος παίρνει άλλο ένα πιόνι, με πολύ ακρίβεια εννοείται παίζει τις πρώτες κινήσεις πάλι όπως ανέφερα, πύργος κόβει ζήτα 3. Ύπος κόβει εψιλον 5, εδώ πέρα μπορεί να κόψει ο ύπος, είναι σωστό, όμως το πύργος γάμα 3 είναι ακόμη καλύτερο, συνεχίζει να προστατεύει. Ύπος δέλτα 7. Πύργος ζήτα 3, πάει να φάει και τα υπόλοιπα πιόνια που έχουν μείνει. Είμαστε 5 πιόνια για τον μαύρο, 3 για τον λευκό. Ζήτα 6, ή τα κόβει ζήτα 6. Προσπαθεί να βάλει κάποιες παγίδες. Ίσως θέλει να προσπαθήσει κάποιες ισοπαλίες, να έχει κάποιες τύχες. Δεν του αφήνει καμία τύχη, του προτείνει ανταλλαγή και ταυτόχρονα κρατάει κάποια τετράγωνα. Ύπος ζήτα 8, βασιλιάς φύτα 8 με ψυχραιμία. Βασιλιάς ζήτα 2, απειλείται ο πύργος. Κανένα πρόβλημα, πύργος ζήτα 4, ζήτα 3, παίρνει και το τελευταίο πιόνι, πύργος α4, πρώτο τελευταίο πιόνι, με συγχωρείτε, ύπο ε6 και μετά από πύργος α2, εδώ πέρα τελείωσε η παρτίδα και ο λευκός εγκατέλειψε διότι είναι 5 πιόνια ενάντια ενός. Και η παρτίδα σίγουρα θα ήταν χαμένη για τον λευκό. Συμπεράσματα τώρα, τι είδαμε σε αυτή την παρτίδα? Καταρχάς ο Στέλιος Χαλκιάς είναι ένα σκακιστικό τέρας θα έλεγα. Δεν έκανε κανένα λάθος, καμία ανακρίβεια, κανένα λάθος, κανένα σοβαρό σφάλμα. Έπαιξε κυριολεκτικά, όπως είπα από την αρχή, σαν υπολογιστής. Μέσα από όλα στο πιονιού, λέει το Λίτσες, έχει μόλις 14. Ο αντίπαλός του έπαιξε επίσης εξίσου καλά, το μόνο που έκανε ήταν ένα σοβαρό λάθος. Και αυτό είναι ένα μάθημα. Ένα σοβαρό λάθος στο σκάκι φτάνει για να τελειώσει ολόκληρη την παρτίδα. Αν εξαιρέσουμε το ένα σοβαρό λάθος που έγινε, όλη η υπόλοιπη παρτίδα ήταν πάρα πολύ καλή. Επίσης, παρόλο που έγινε το σοβαρό λάθος, σημασία έχει αν θα μπορέσει και ο αντίπαλος να το εκμεταλλευτεί. Στη συγκεκριμένη θέση που είδαμε, ο Στέλιος Χαλκιάς με την εμπειρία του και τις κακιστικές του γνώσεις εννοείται, κατάφερε να το εκμεταλλευτεί πάρα πολύ σωστά και να συνεχίσει με πολύ καλή ακρίβεια και πρακτικότητα την παρτίδα για να καταφέρει να πάρει την νίκη. Και μέχρι το τέλος, απλά κύλησαν όλα τόσο όμορφα, τόσο smooth. Ήταν μια χαλαρή νίκη με τις θυσίες της, εννοείται, με τα τακτικά της, με στρατηγικές απλές ιδέες, απλές κινήσεις, όμορφες. Αυτό είναι που λέω εγώ, ωραίο σκάκι, πιέζεις και τον αντίπαλό σου, κάπου θα κάνει λάθος, μόλις κάνει, το εκμεταλλεύεσαι, κερδίζεις. This is chess, folks. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρτίδα μας για σήμερα, πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like στο βίντεο, με βοηθάει πάρα πολύ. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, δεν ξέρω γιατί δεν έχετε κάνει, πατήστε εγγραφή, δωρεάν είναι, με βοηθάτε πάντα εννοείται και σας έρχονται και ενημερώσεις με το καμπανάκι. Αφήστε σχόλιο για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση έχετε ή οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.